Hello guys, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι των The Greek Legion. Σήμερα είμαστε μαζί να παρακολουθήσουμε ένα βιντεάκι στο οποίο ανοίγουμε μια συσκευασία με ένα ζευγάρι ηχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλά λιτά ηχεία, φθηνά, η τιμή τους δεν ξέπαιρνα τα 25 ευρώ. Αλλά όμως, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, με πολύ αξιοπρεπέστατο ήχο. Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε τι περιέχει μέσα αυτή η συσκευασία. Και πώς είναι τα ηχεία μας. Από την Creative, μια πολύ καλή εταιρεία στο χώρο του ήχου, από τις κορυφαίες βασικά εταιρείες, Creative Pebble V2. Minimalistic 2 USB σε desktop speaker. Αυτά είναι τα ηχεία μας. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ να ανοίξουμε τη συσκευασία, η οποία είναι αυτή, έτσι ακριβώς ανοίγει, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπουμε κάποια βιβλιαράκια οδηγιών, δεν έχει κάτι άλλο μέσα, της Creative, τα αφήνουμε στην άκρη. Στη συνέχεια, με ένα έτσι αυτοκόλλητο εδώ κολλημένο, αυτός εδώ ο adapter, ο οποίος είναι USB, λογικά θα μπαίνει, όπως είπαμε, επειδή τα συγκεκριμένα ηχεία, από ό,τι αναγράφτηκε εδώ έξω στη συσκευασία, είναι USB-C, λογικά εκεί πέρα θα μπαίνει και ο adapter αυτός για τα PC και τους υπολογιστές που δεν έχουν θύρα USB-C. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα ηχεία μας. Δεν έχει κάτι άλλο η συσκευασία, απλή λιτή συσκευασία. Απλά πραγματάκια. Τα ηχεάκια μας είναι αυτά εδώ. Ας ανοίξουμε και τη συσκευασία αυτή προσεκτικά. Για να αποκαλυφθούν τα ηχεία. Και εδώ το ίδιο. Ας ανοίξουμε και αυτό. Τα καλωδιάκια του. Και άντε αυτό που λέγαμε, USB-C υποδοχή και το μικρό μας ανταπτοράκι. Που μπαίνει έτσι ακριβώς. Τακ. Και το βυσματάκι μας, το 3,5 καρφάκι. Και αυτά είναι τα ηχεάκια μας, πολύ όμορφα, πολύ ωραία, λιτά, έτσι όπως πρέπει να είναι. Τα τουιντεράκια μπροστά, εντάξει, δεν έχουμε και πολλές γνώσεις στον ήχο. Και από πίσω έχει αυτά τα μικρά subwooferάκια. Από μια πρώτη ματιά έτσι φαίνονται πολύ, πολύ συμπαθητικά ηχεία. Βγάλουμε. Και έχουν ένα ιδιαίτερο αυτά τα ηχεία. Πώς λειτουργούν με το on-off εδώ πέρα. Απλά εδώ στο ηχείο αυτό που έχει τον διακόπτη on-off, έχουμε ένα διακοπτάκι από κάτω, το οποίο βλέπουμε α και ένα ήτα. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, είναι η χαμηλή ένταση όταν το πάμε στο α. Τα ηχεία, αν το πάμε στο ήτα ή στο H-bit, όπως θέλετε, η ένταση σύμφωνα με τον κατασκευαστή αυξάνεται αρκετά. Λένε ότι για να αποδώσουν αυτά τα ηχεία πρέπει να τα συνδέσουμε σε έναν adapter ο οποίος έχει 2 volt ρεύμα και το καρφάκι μας, εντάξει, πίσω από την οθόνη του υπολογιστή,
από το desktop στο laptop, στην ειδική θύρα δηλαδή που μπαίνει το 3,5 χιλιοστών καρφάκι, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν τα ηχεία. Θα τα δούμε και στην πράξη. Αυτά είναι τα ηχεάκια μας, τα βλέπουμε πολύ ωραία, πολύ όμορφα, μικρά, λιτά. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο πάνω. Αυτή η κλίση των 45 μοιρών, πώς να το πούμε, για να ακούει εδώ πέρα αυτός που χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή το λάπτοπ. Αυτά είναι τα ηχεάκια μας. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Και βρισκόμαστε εδώ. Ενσωματώσαμε τα καινούργια μας ηχεία στο setup του Χριστάρα. Και για να δούμε τι ακριβώς έχω βγάζουν αυτά τα ηχεάκια. Πάμε. Εντάξει, δεν μπορείτε να καταλάβετε και πολλά τώρα από το κινητό, παιδιά, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ήχος είναι απίστευτος. Για τέτοια ηχεία, τόσο μικρά, ο ήχος που βγάζουν είναι υπερβολικά καλός. Δυναμώνουμε και λίγο την ένταση. Απίστευτος ήχος, ωραίος ήχος, μπασάτος ήχος. Δεν περιμέναμε να βγάλει τέτοιον ήχο αυτά τα ηχεία, δεν περιμέναμε, όχι. Πολύ αξιοπρεπές τα ηχεία, καταπληκτικά ηχεάκια, παιδιά. Από ό,τι ακούμε, αξίζουν τα χρήματά τους και με το παραπάνω, εντάξει. Για τη τιμή των 25 ευρώ αυτά τα ηχεία βγάζουν απίστευτο ήχο. Από τα καλύτερα ηχεία που έχουμε δοκιμάσει. Ακούστε το πάσο. Πολύ ωραία ηχεία, παιδιά. Τα ακούσαμε, εγκρίνουμε. Καλές αγορές και τα λέμε σε άλλο επεισόδιο.